έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στους Walkers και την Κοάλα. Ήδη για τη 17η αγωνιστική της Eurohoops League. Οι Walkers, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα την παρθενική τους νίκη στο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια έχουν δείξει βελτίωση. Είναι κοντά στη διεκδίκηση των αγώνων. Αλλά ως τώρα κάποιες λεπτομέρειες στο κλείσιμο των παιχνιδιών τους έχουν στερήσει τη δυνατότητα της νίκης. Αντίπαλοι του σήμερα είναι η Κοάλα. Η Κοάλα που είναι μία από τις πιο βελτιωμένες ομάδες στο πρωτάθλημα. Στο δεύτερο γύρο. Μια ομάδα που παρόλο που αγωνίζεται διαρκώς με πολύ κλειστό rotation, όπως και σήμερα, με 5 ή 6 άτομα, καταφέρνει να βγάζει πάρα πολύ ενέργεια στο παρκέ. Ο Νούλας από τη γραμμή των βολών θα βάλει μπροστά στο σκορ τους Walkers. Ματέλλας που μετά από καιρό επιστρέφει στην πεντάδα της Κοάλα. Μαυρονάς, λίγο χρόνος επίθεσης, να σου δω μακριά για δύο, είναι άστοχο. Καλή άμυνα των Walkers που δεν επέτρεψαν καλή εκτέλεση στην Κοάλα. Κοάλα που προτιμάει παιχνίδι transition, γρήγορες επιθέσεις στο ανοιχτό γήπεδο παρά τις οργανωμένες επιθέσεις 5-2-5. Έτσι είναι στη γωνία, θα πάρει το τρίποντο, δεν είναι καλό. Παρ' όλα αυτά οι Walkers βρήκανε καλή επίθεση με ελεύθερο σούτ. Λάθος τώρα του Χαϊτογλου. Νέα καλή άμυνα των Walkers που θέλουν να βγουν μπροστά με τον Βλάχο γρήγορα. Έχουν επιστρέψει τώρα επίθεση Κοάλα, γίνεται το λάθος από τον Βλάχο. Μαυρονάς. Ο Χαϊτογλου, κλεισμένος από το πετσί, θα βρει τρόπο να γυρίσει και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, πετυχαίνοντας τους πρώτους πόντους της Κοάλα στην αναμέτρηση, 2-2. Παπαγεωργίου για 2, απαντάει. Άμεση εκτέλεση από τους Walkers. Ιωαννίδης που είναι ένας από τους παίκτες κοιλιά της Κοάλα, με την ικανότητά του ζωγραφιστό να είναι εξαιρετική. Μαυρονάς θα στοχίσει το πρώτο τρίποντο της βραδιάς για να δώσει το προβάδισμα στην Κοάλα, 5-4. Βλάχος θέλει να απαντήσει από το ίδιο σημείο, ναι. Τρίποντο του Βλάχου. Ξανά μπροστά με 7-5 οι Walkers. Λάθος τώρα τους πάντα, δύο ομάδες που έχουν μπει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δόλης πάρει το στόμα μακριά, στο σίδερο, επιθετικό rebound που ανανεώνει την επίθεση. Ο Νούλας εκτός οροπίας αστοχίου, Μπετσίς είναι εκεί, υπάρχει φάουλ. Δεν κατάφερα να πάρουν κάτι παραπάνω από αυτή την επίθεση. Ο Μαυρονάς θέλει να τρέξει.
Χαϊτογλου, Κωνσταντακάκης εκεί χώρο, θα δοκιμάσει για 3. Δεν θα βρει το στόχο, παραμένει το 7-5 υπέρ των Walkers. Κάτι παραπάνω από 4 αγωνιστικά λεπτά έχουμε διανύσει. Λάθος, 5 δεύτερα ακόμα, Μπετσίς είναι στη γωνία, θα πάρει το σούτ και θα το βάλει. Ωραία επίδεση των Walkers. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για το 15. Χαϊτογλου θα πάρει τα βήματα. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάει όμως στις βολές. Όχι, τελικά υπάρχει σφύριγμα. Βάλουμε για τους Walkers. Αλλαγές τώρα. Θα περάσει στην πεντάδα των Walkers. Οι Walkers έχουν καταφέρει προς το παρόν να κρατήσουν χαμηλά την κουάλα. Ιωαννίδης με τον Μπετσί εκτός ουροπίας, θα πάρει ένα δίποντο, θα αστοχίσει. Καραμίτσος ανανεώνει την επίθεση και ευστοχή για 3. 7-10. Γίνεται ο δεύτερος παίκτης της ΚΟΑΛΑ που ευστοχεί. Τελικά είναι δίποντο, 17. Πάνε και πίσω από τη γραμμή, για 2 τελικά είναι το σουτ. Όχι, δεν μπορούν στην επίθεσή τους. Ξανά η ΚΟΑΛΑ μπροστά, θέλει να βγει γρήγορα, Ιωαννίδης παίρνει τα βήματα. Αστοχή όμως, εξ επαφής. Γρήγορος ρυθμός τώρα πάνω κάτω η μπάλα. Βουρντόλης, Νούλας, Παπαγεωργίου έχει χώρο, προσποιείται για το σουτ, παίρνει προς τα μέσα με ταμπλό, ευστοχή, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παπαγεωργίου που κρατάει στο συν 5 τους Walkers. Καραμίτσος τώρα, Μαυρονάς, είναι άστοχος Ιωαννίδης στο θετικό rebound, ο Νούλας παρεμβαίνει. Σύριγμα τώρα, ΚΟΑΛΑ είναι στην επίθεση, λογοθέτης θα περάσει στην πεντάδα του Walkers. Είναι επίσης ένας παίκτης που μπορεί μέσα από τις προσωπικές του πάσεις να δώσει σκορ στην ομάδα του. Η ΚΟΑΛΑ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα επιθετικά rebound του Ιωαννίδη. Αμπρονάς, υπάρχει φάουλ. Καραμίτσος θα ευστοχίσει. Ο κερδιάστηκα στην επίθεσή τους και τον έκανε και πάλι μπροστά. Αϊτογλου, κλεισμένος, Μαυρονάς, έχει λίγο χώρο. Θα δώσει ύψος την μπάλα. Αυτή δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Τώρα όμως προσπαθά του Χαϊτογλου. 11-12 μειώνει η ΚΟΑΛΑ. Στο οργανωμένη επίθεση τώρα οι Walkers. Βλάχος Παπαγεωργίου περνάει τον Κωνσταντακάκη, παίρνει το φάουλ. Παπαγεωργίου αστόχησε και τώρα ο Καραμίτσος που έχει χώρο, λογοθέτης παίχτη πάνω, τον κλείνει. Χαϊτογλου ολομόναχος για αυτό το δίποντο με ταμπλό. Η ΚΟΑΛΑ ανακτάει το προβάδισμα με 13-12. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Λάχος δεν μπορεί σε αυτή τη διείσδυση. Το παιχνίδι της ΚΟΑΛΑ είναι αυτό, να παίρνει το rebound και να τρέχει γρήγορα
σε επίθεση κάτω των 10 δευτερολέπτων να βρει ανισορροπία την αντιπαλή άμυνα. Ένα ακόμα ανεπιτυχές τελείωμα στην επίθεση των Warriors, οι οποίοι βιάζουν να έχουν κολλήσει λίγο στους 12 πόντους. Καραμίτσος για 3, είναι χαμηλό το σούτο, φαΐ το γλώμο, ολομόναχος. Δεν λειτουργήσαν καλά τα block out και υπάρχει time out για τους Warriors. Πήραν κάποιες ανάσες οι παίκτες των δύο ομάδων. Ο Ανδρονής θα υποπέσει σε βήματα στην προσπάθεια του να αποστάρει. ΚΟΑΛΑ φαίνεται πως έχει αρχίσει να γυρνάει το momentum και να ελέγχει εκείνη το ρυθμό της αναμέτρησης. Μαυρονάς τελεί για 2. 17-12. Ένα σερί 10-0 τώρα για την ΚΟΑΛΑ. Μετατρέπει το πλήν 5 σε συν 5. Ότι στέλνουν καλάθι. Δεν το πετύχουν τώρα με τον λογοθέτη. Ίσως τελευταία επίθεση του το δεκαλέπτου. Μαυρονάς κρατάει. Πάρει το φάουλ. Έχουμε άλλα δύο φάουλ. 10 δεύτερα ακόμα. Έχουμε άλλα δύο φάουλ. Και πάλι στα χέρια του Μαυρονά, ο οποίος θα πάει σε μια ατομική ενέργεια, θα δικαιωθεί αυτό το δίποντο. 19-12, λήξη πρώτου δεκαλέπτου, μπροστά η ΚΟΑΛΑ. Ο Δόλης δεν μπορεί από μακριά στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Οι Walkers, οι οποίοι έχουν κολλήσει εδώ και αρκετά αγωνιστικά λεπτά στους 12 πόντους. Εδώ ξεκίνησαν με κάποιες ωραίες εύστοχες προσπάθειες στη συνέχεια. Αστοχούν χαρακτηριστικά. Κάτι που έχει εκμεταλλευτεί ΚΟΑΛΑ. Έχει ασύρει 12-0. Λογοθέτης παλεύει για το rebound. Με μια βουτιά θα δώσει τον Παπαγεωργίου. Ένδειξη μαχητικότητας εδώ από τους Walkers. Είναι ξανά στην επίθεση, λογοθέτης. Καραμίτσος τον κλείνει. Ο Μπετσής έχετε βοήθεια. Βουδολής, εντυπωσιακό στόπ από το φαΐ το γλου, που δεν επέτρεψε στον παίκτη του Μουόκερ να εκτελέσει. Τώρα ΚΟΑΛΑ με τον Μαυρονά, ο οποίος θεβεί ταχύτατα μπροστά. Πάει σε ένα φλόουτερ, είναι άστοχος. Ιωαννίδης παίρνει το rebound, δεν μπορεί να τελειώσει το πάση. Ευκαιρία για τους Walkers τώρα να φύγουν σε ευθυδιασμό, το λογοθέτη να αστοχεί στο lay-up. Υπάρχει και μια καλή ευκαιρία εδώ για τους Walkers να πετύχουν τα καλά τους σε ανοιχτό γήπεδο. Παραμένει το χαμηλό τέμπο. Τέλας, Καραμίτσος, ο Χαΐτογλου στη γωνία για 3. Στο σίδερο. Μούλα στελίνει τα στάρια 3 και θα βρει το στόχο. Καραμίτσος, Ματέλας, Ιωαννίδης θα πάρει την μπάλα στο ζωγραφιστό, θα τελειώσει την πάση. 21-12, στο συν 9, μεγαλύτερο προβάδισμα ως τώρα για την ΚΟΑΛΑ. Ο άστοχο μακρινό σουτ τον Walkers, ο Ανίδης πέφτει, δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται η φάση. Παΐτογλου, Καραμίτσος προλαβαίνει, υπάρχει χρόνος ακόμα, Ματέλας γυρίσει, τελεί αμέσως για 2, είναι άστοχος, ο Ανίδης θα πάρει το rebound χωρίς να καταφέρει κάτι παραπάνω ωστόσο σε αυτή τη φάση. Ωραία προσπίση του λογοθέτη. Για τους Walkers, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο σουτ. Τώρα ο Μπετσής
Με αυτό το δίποντο θα σταματήσει το σερί. Φτάσει στο 14-0 για την Κοάλα από τα μέσα σχεδόν της πρώτης περίοδου. Χωρίς καλάθι. Οι Walkers θα βγάλουν και καλή άμυνα στη συνέχεια. Αρκετά λάθη και από την Κοάλα. Στο μοναδός τώρα, Βλάχος για τρεις. Δεν θα βρει το στόχο. Καραμίτσος έχει το πλεονέκτημα και απέναντι στο Βλάχο. Θα τον αποφύγει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι από το 23-14. Δόλης δεν μπορεί, Μαυρονάς, υπάρχει φάουλ από το λογοθέτη. Οι Walkers επιμένουν στην επίθεσή τους να προσπαθούν να εκτελέσουν από την περιφέρεια. Ωστερα δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Χαΐτογλου θα πάρει το rebound. Πολλά θετικά rebound από την Κοάλα. Δόλης, Πετσής. Γεωργίου ξανά στον Πετσή. Αλλάζει την μπάλα στην περιφέρεια η ομάδα των Walkers. Το σούτ όμως και πάλι μακρινό και πάλι άστοχο. Νέα ευκαιρία τώρα. Παγεωργίου. Μπάλα στο σίδερο ξανά με μια πάσα βόλεϊ. Θα βρει τον Μπουρδόλη. Επιμένουν οι Walkers. Χωρίς επιτυχία και σε αυτή τη φάση. Μαυρονάς περνάει με μια σχεδόν ποδοσφαιρική τρίπλα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αλλά που έχει το πλεονέκτημα στις φάσεις 1-1-2-1. Έχει γρήγορους παίκτες με καλή τεχνική. Μαυρονάς, Καραμίτσος, Χαΐτογλου. Time out τώρα. Οι Walkers μετά από 5,5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο έχουν πετύχει μόλις ένα καλάθι. Και αν θέλουν να παραμείνουν κοντά στο σκορ θα πρέπει να βελτιωθούν στην επίθεσή τους. Αλλά δεν με έχει πιάσει ακόμα ψηλά στα τραπόδοση, αλλά βρίσκει κάποιες λύσεις. Ο Ρονάς, ελεύθερος για δύο, θα στοχίσει. Θα χάσουν το rebound οι Walkers, Ιωαννίδης δεν μπορεί. Καραμίτσος παίρνει το rebound. Φλόντερ από το Μαυρονά μέσα. Μαυρονάς με διαφορά. Κορυφαίος παίχτης της Κοάλα ως τώρα. Την υπνοεί στην επίθεση. Καθώς και οργανώνει, ταχύτητα εκτελεί. Σαν νήσιο γκάρ. Θα απαντήσει τώρα ο Βλάχος. Ένα καλάθι που το ήθελε η ομάδα των Walkers. Διότι διαφορά κάτω από τους 10-27-16. Ιωαννίδης για δύο με ταμπλό. Να του ξεσταθεί η παίκτες της Κοάλα στην επίθεση. Γκούλας προσφύγεται. Πάρα πολύ ωραία θα πάρει το κεντρικό διάδρομο. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Ο 16 ο ευνηδιασμό. Πετάγε το Μαυρονάθος στον αέρα. Θα στοχίσει ο Ανίδης όμως είναι εκεί. Για να μετατρέψει αυτό το επιθετικό rebound σε δύο πόντους για την ομάδα του. 31-16 στο συν 15 για πρώτη φορά. Η Κοάλα. Λογοθέτης για δύο μέσα.
πάρει ένα σκριν από το Ματέλα. Χορεύει στο παρκέ, καταφέρνει να βρει το χώρο να πείσει με τα αριστερό χέρι την πάρα στο καλάθι. Κορυφαίος παίκτης του παρκέ ως τώρα ο Μαυρονάς. Μαυρονής θα χάσει τον έλεγχο. Μαυρονάς πάει στην ατομική προσπάθεια, θα στοχίσει. Καταφέρνει μπάλα να συγκρατήσει την μπάλα. Ιωαννίδης διστάζει για το τρίποντο. Εκδιασμός για τους Walkers με τον λογοθέτη να αφήνει μπάλα στο καλάθι. Λάθος στο λάθος. Τις δύο ομάδες πάντως να μοιάζουν κάπως κουρασμένες τώρα. Έχουμε φάει 35. Με διαστικές επιλογές. Τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Γιάννης θα κάνει φάουλ του Βλάχο. Λάθος. Πετσής. Καλή άμυνα από την ΚΟΑΛΑ. Ο Βλάχος θα σώσει την κατοχή. Θα πάρει και φάλο και συνεχίσει την φάση. Βλάχος με τα μπλοκ. Θα αστοχίσει. Θα πετάξει πάρα πολύ ωραία μπροστά για τον Ιωαννίδη. Τρομερή ασίστ από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη για το 35-20. Κάπως για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ. Λήξη πρώτο μικρόνου, 35-20 μπροστά η ΚΟΑΛΑ. Η ΚΟΑΛΑ κατάφερε να χτίσει μια πολύ καλή διαφορά εν όψη του δεύτερου μέρους για τον αγώνα με τους Walkers. Με κύρια όπλα την πολύ, πολύ καλή απόδοση του Μαυρονά. Τα πολλά rebound. Βοηθήσει ο Ιωαννίδης και κάποιες εμπνεύσεις από τον Χαϊτόγλου και τον Καραμίτσο. Από την άλλη, οι Walker δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βρουν σκορ. Μόλις 8 πόντι στη δεύτερη περίοδο. Και άμα θέλουν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, θα πρέπει να βρουν τρόπους να φτάσουν πιο εύκολα στο καλάθι. Μαυρονής ποστάρει, πάση Παπαγεωργίου για 2 μέσα. Ξεκινάνε πάντως με 2 εύστοχες προσπάθειες την τρίτη περίοδο, 35-24. Να βγάζουν και άμυνα τώρα, λογοθέτης. Μπορείς μοιάζουν να έχουν βγει πολύ πιο αποφασισμένοι στην τρίτη περίοδο. Το λέει άπειρο λογοθέτη. Το σερί φτάνει στο 6-0. Γρήγορα γρήγορα μαζεύουν διαφορά κάτω από τους 10 οι Walkers. Σουτ από τον Ανδρονή, 37-29.
Οι Warriors έχουν βρει αυτοπεποίθηση στην τρίτη περίοδο και μειώνουν σε 8. Χαΐτογλου δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Νέος διατρής, είναι άστοχο αυτή τη φορά. Πάρα χαμηλά. Με ένα επιμέρους σκορ 9-2 τώρα. Μπούκερς δείχνουν ότι μπορούν να ξαναμπούν στη εκδίκηση. Ο Ιωαννίδης από κοντά. Χάσει ένα καλάθι που έμοιαζε άχαστο. Πετσής. Πάει το σούτ για τρεις. Δεν θα εκτοχίσει. Καραμίτσος από κοντά. Άστοχος. Δεν θέλει να τρέξει. Για πάσα έξω το σούτ μέσα. 37-31. Η διαφορά από τους 15 του ημιχρόνου στους 6. Με τους Walkers να έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε άμυνα και επίθεση. Κυρίως στην άμυνα, καθώς έχουν κρατήσει χαμηλά τους παίκτες της ΚΟΑΛΑ. Οι οποίοι τώρα θα βρουν ένα καλάθι μετά από επιθετικό rebound με τον Ματέλα. Μετά από ώρα. Ξαναπάνε στο σύν 8. Θα αστοχίσει από μακριά. Μαυρονάς, αστοχή, μπαλα ξανακαταλήγει στον ίδιο, με τη δεύτερη θα το πετύχει το καλάθι. Έχουμε time out. 41-31. Λάχος. Αλλά θα έρθει το πλάι. Δύσκολη προσπάθεια από τον Νούλα. Δεν μπορούσε εκεί υποπίεση να εκτελέσει εκτός ισορροπίας. Καραμίτσος. Χαΐτογλου. Δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του. Αστοχή όμως από κοντά. Οι Walkers κλείνουν στη ρακέτα και δυσκολεύουν αυτές τις διεστήσεις. Το παιχνίδι του ΚΟΑΛΑ. Στα μισά της τρίτης περίοδου. Παπαγεωργίου από μακριά, μέσα. Μακρινό δίποντο. 41-33. Πολύ καλύτερη επίθεση των Walkers αυτή την τρίτη περίοδο. Θα βγει και η άμυνα, θέλει να τρέξει ο ευνηδιασμό. Ο Νούλας μόνος του με το καλάθι. Θα αστοχίσει όμως. Πήρε ωραία το διάδρομο. Μπαλά δεν το έκανε το χατήρι. Άιτον δεν μπορεί να απαντήσει από μακριά. Ο Βλάχος. Αστοχίσει το lay-up. Αυτή τη φορά ο Νούλας όμως είναι εκεί. Για να κάνει ό,τι δεν έκανε νωρίτερα. Να πετύχει το lay-up. 41-35. Και πάλι στους 6. Καραμίτσος. Δεν είναι καλό το σκοπό μακριά. Του Κόλλες καθαρίζει το rebound. Η ΚΟΑΛΑ τώρα είναι αυτή που δυσκολεύεται. Στην επίθεση. Μόλις 6 πόντι στην τρίτη περίοδο. Κουντόλης ωραία. Μέχρι μέσα το καλάθι. 41-37. Οι Walkers έχουν εξαπολύσει την αντεπίθεσή τους. Στην τρίτη περίοδο η διαφορά από το 15 έχει πέσει στους 4 και ξανά έχουμε παιχνίδι. Μαυρονάς, μακρινό δίποντο άστοχο, Ιωαννίδης το rebound. Θέλει να αποστάρει. Πάσε στον Καραμίτσο. Δεν μπορεί αυτός. Ναι, ευκαιρία με το Χαΐτογλου. Το πέσει σε παράβαση, ζήτησε το φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Καλή άμυνα των Walkers πνίγει την ΚΟΑΛΑ, η οποία αρκετά άστοχη. Λογοθέτης για 2. Χαμηλό το σουτ.
Μια καλή άμυνα του Walker που δεν αφήνει τον Καραμίτσο να εκτελέσει. Βουρδόλης τρέχει μέχρι μέσα με τα αριστερό. Δεν μπόρεσε να αφήσει την πάρα στο καλάθι. Παγιοργίου. Μαυρονάς με την ταχύτητά του αποφεύγει τον Πετσί πολύ ωραία και πετυχαίνει το καλάθι. Ένα καλάθι που το ήθελε η ΚΟΑΛΑ μετά από ώρα. Τώρα όμως οι Βόκες ψάχνουν ξανά στον Λίπνο την άμυνα. Μια πάσα πίσω από την πλάτη και που βρέθηκε ο Μόναχος ο Παγιοργίου και δεν είχε πρόβλημα να ευστοχίσει. 43-39. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το παιχνίδι. Αλλά βγαίνει σε εφηδιασμό με το Χαΐτογλου. Λάθος. Οι Walkers θέλουν να βιώσουν ακόμη παραπάνω. Με τον λογοθέτη να βρίσκει μια πολύ ωραία πάσα το Μπετσί, καλάθι. Και διαφορά στους δύο, 43-41, 1-50 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Με τους Walkers που είχαν 20 πόντους σε 2 δεκάλεπτα να έχουν ήδη 21 στο τρίτο. Παλαμβρή και σκόρ για να στείλει διαφορά ξανά στους 5. Με άμυνα της ΚΟΑΛΑ δεν μπορεί ο Ιωαννίδης να κάνει καλή πάσα προς τον Φαΐτογλου. Ο οποίος έδωσε πολύτιμες βοήθειες και στο κομμάτι του rebound και στο κομμάτι της εκτέλεσης. Βουρδόλης, πολύ δύσκολη προσπάθεια και θα βρει το στόχο. Λογοθέτης. Βουρδόλης, στο ευθυνδιασμό, αστοχή στο layup. Δεύτερη φορά που οι Walkers σπαταλούν μια καλή ευκαιρία στο ευθυνδιασμό για εύκολους πόντους. Νέα καλή άμυνα όμως. Λογοθέτης. Μπράβο. Θα αφήσει την παλάθο καλά. 46-43. Αι το βιτόνα θα πάρει ένα φάουλ. Δύο βολές. 13. 10. 33. Μέσα η πρώτη. Όλοι έχουν από ένα φάουλ. Μπράβος. Θετικό rebound, Ιωαννίδης. Θα αστοχίσει. Οι Walkers τώρα. Σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις στην τρίτη περίοδου. Με 17 δεύτερα, μα την ξοδέψουν όλοι. Δεν θα την ξοδέψουν όλοι, καθώς ο Βλάχος βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά στόχισε από κοντά. Λόγω. 19 έχουμε να δώσουμε ένα φάουλ. Από ένα φάουλ, 16. Έλα, ναι, πάμε! Μαυρονάς, ζητάει το σκρίνο από το Χαΐτογλου. Αποφεύγει το Βουρδολή, πολύ ωραία πάσα στον Ιωαννίδη, αυτός ξανά στο Μαυρονά. Πάρα πολύ ωραία η συνεργασία του με τον ΚΟΑΛΑ, το καλάθι όμως δεν μπήκε. Λήξη τρίτης περίοδου, 47-43. Το παιχνίδι ξανά γίνει ντέρμπι στην τρίτη περίοδο με τους Walkers να κάνουν την αντεπίδεσή τους με πολύ καλή άμυνα. Αυτό είναι το βασικό τους όπλο. Ενόχλησαν αρκετά τους παίχτες της ΚΟΑΛΑ, δεν τους άφησαν να εκτελέσουν υπό καλές συνθήκες. Τους δυσκόλεψαν και ήδη βρήκαν αρκετούς πόντους στον ευθυνδιασμό. Και έτσι η διαφορά είναι στις 4, το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Και με να δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες αυτή την τελευταία τέταρτη περίοδο. Ο
Μανούλας. Βήματα. Μας. Κάνει το Χαΐτογλου, αυτός που θα φύγει το Eurostep, ωραία η πάσα, εξαιρετική για τον Ιωαννίδη. Με το δεξί χέρι και ο τελευταίος εξτόχισε για το 49-43. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Ιωαννίδη να παίρνει το τρίτο rebound. Ο Ρονάς, καλή άμυνα από τον Μουλά. Χαϊτογλου, ο Παγιωργίου θα κλέψει. Βλάχος περιμένει τώρα τους υπέρχες, δεν πάει σε γρήγορη επίθεση. Ξαφνικά επιταχύνει, πάει μέχρι μέσα. Καλή σκέψη, αλλά άστοχη τελική προσπάθεια. Ακόμα για την επίδεση των Walkers, λογοθέτης. Παίρνει τα βήματα μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Μαυρονά. Ο λογοθέτης θα πάει στις βολές. Έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα παραπάνω. Συνήθως σε αυτές τις τελευταίες περιόδους παίζει μεγάλο ρόλο και η ευστοχή από τη γραμμή των βολών. Παρότι δύο ομάδες σήμερα δεν κάνουν αρκετά φάουλ. Ελάχιστες φορές έχουν πάει παίχτες στη γραμμή των βολών. Οι Walker καταφέρουν και βγάζουν ακόμα μία άμυνα. Έχουν μειώσει στο καλάθι 49-47. Τώρα έχουν ευκαιρία να ισοφαρίσουν ή και να περάσουν μπροστά. Λογοθέτης θα χάσει τον έλεγχο της τρίπλας της, προσπάθησε να περάσει από τον εσωτερικό διάδρομο. Ακόμα 7 λεπτά για να δούμε τι μέλλει γενέστε σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο αποδεικνύεται μια γερή κόντρα με τους παίκτες των δύο ομάδων να προσπαθούν πάντα για την νίκη, προσπαθούν να καταλεχθούν τα λάθη των αντιπάλων. Λογοθέτης πολύ γρήγορα, ωραία, θα βρει τον Ανδρονή, αυτό στέκεται. Κρατάει ισορροπία, η μπάλα δεν θα του κάνει το χαρτίρι, δεν καταλήγει στο καλάθι. Λογοθέτης κάνει μια βουτιά, σώζει προσωρινά την κατοχή. Παγιοργίου για δύο. Άστοχος. Μαυρονάς τώρα. Πάρει το φάουλ. Αλλά κατάφερε με αυτή την άμυνα να διατηρήσει αυτό το ισχυρό προβάδισμα στο σετ 2 και τώρα έχει την κατοχή. Ιωαννίδης για 3. Άστοχος, δεν το συνηθίζει ο Ιωαννίδης. Ο Χαΐτογλου βρέθηκε εκεί που είναι συνήθως ο Ιωαννίδης για να πάρει το επιθετικό rebound. Καταλυτικό ρόλο έχουμε παίξει αυτά τα rebound για την ΚΟΑΛΑ σήμερα. Μουλάς δεν μπορεί από μακριά. Αι το γκλουμιά περίτεχνη ενέργεια. Με δύο δικά του καλάθια η ΚΟΑΛΑ παίρνει μία ανάσα. Ξαναπάει στο συν 6. 53-47. Υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος. Πετσής για 3. Μέσα. Μεγάλο τρίποντο από τον Πετσή που θα μειώσει στους 3.
Μπάλα βγάζει την άμυνα. Χαΐτογλου πάει μέχρι μέσα. Πάρει το φάουλ. Βγάζει την άμυνα τώρα. Νούλας. Ευκαιρία για χνηδιασμό. Λογοθέτης. Θα πει στην μπάλα στο καλάθι. Το μάτς και πάλι στον πόντο. 53-52. Κάθε επίθεση και κάθε άμυνα από εδώ και πέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μαυρονάς. Εντυπωσιακή φάση. Καλάθι και φάουλ. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Μαυρονά. Το εκμεταλλεύτηκε. Δύο καλάθι από το Χαΐτογλου που πήρε το rebound και σε μία φάση που άλλα βρήκε 4 πόντους, 57-52. Λογοθέτης προσποιείται, ψάχνει μία πάσα, ο Ιωαννίδης θα την καταλάβει, θα κλέψει. Θα βγάλει και στο Χαΐτογλου. Το λέει αυτό εφηδιασμό. Αλλά έβγαλε αντίδραση σε ένα καθοριστικό σημείο. Οι Λόκερς όμως επιμένουν. Νούλας. Καλάθι. 59-54. 3-40 για το φινάλε. Νούλας για τρεις. Καλά στο σίδερο, θετικό rebound το λογοθέτη. Δεν κατάφερε να ευθοκίσει. Συνέχεια στο παιχνίδι με την ΚΟΑΛΑ να έχει την επίθεση. Βρήκε κάποια συνεχόμενα καλάθια και τώρα έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. Ο Ντολής βγάζει την άμυνα. Τεγόντως ένα καλάθι γεμάτο Βόγγες, δεν θα το βρει σε αυτή τη φάση. Παραμένει το συνεχτά. Ο Βόγγες κάνα μεγάλη προσπάθεια, μείωσα στον πόντο, στη συνέχεια όμως ΚΟΑΛΑ έβγαλε αντίδραση. Όχι όμως και οι Walkers. Ιωαννίδης κλείνεται ανάμεσα από τρεις. 3 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα του Βόγγες, οι οποίοι τώρα πρέπει να βρουν καλάθι για να μείνουν ζωντανοί στη διεκδίκηση της νίκης. Λάχος αφήνει την μπάλα να κυλήσει κάτω για να μην αφήσει τον χρόνο να κυλήσει. 2-13. Λάχος. Πάει στο Παπαγεωργίου, αυτός χωρίς να βλέπει θα πετάξει την μπάλα αυτή, δεν θα καταλήξει το καλάθι. Time out με την πρώτη ευκαιρία. Ζήτησαν οι Βόγγες. Ο Χαΐτογλου θα ευστοχίσει, στέλνει στο μάτσο σύν 9. Στα 3-54. Μαζικάρι!
Λογοθέτης, λίγο χρόνος, δεν το έχει πάρει είδηση. Θα δημιουργήσει 14 δευτερολέπτων, καθώς θα ξεκινήσει το μπροστά μισό του γηπέδου. Δεν τα εκμεταλλεύτηκαν οι Walkers, οι οποίοι έκαναν τώρα στα τελευταία λεπτά ένα από αυτά τους κενά διαστήματα. Ιδιότερη στιγμή. Και η ΚΟΑΛΑ πλέον είναι αγκαλιά με τη νίκη. Μια νίκη της οποίας τις βάσεις έθεσε από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 15. Στη συνέχεια άντεξε στη δυναμική αντεπίθεση των Walkers. Και τώρα χρειάζεται απλά διαχείριση. Στα 16 στοχή, ευκαιρία για χειριασμό με τον Νούλα. Το lay-up, καλάθι. 63-56. Να δούμε, υπάρχει χρόνος. Ένα λεπτό, 7 πόντι. Ο Κιστέλου είναι καλή άμυνα. Μαυρονάς με το δεξί χέρι. Θα στοχίσει, βλάχος στο rebound. Θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά. Πάσε στο λογοθέτη, αυτός για δύο μέσα. 63-58. Δύο καλές άμυνες και δύο γρήγορα καλάθι των Walkers. Ξαναδούν κάποιες πιθανότητες. Θέλει και πάλι καθαρή άμυνα. Μιλάς τώρα θα κάνει φάουλ. Τώρα έχουμε βολές. Τον Καραμίτσο. Δεν μπορούσα να βγάλουν καθαρή άμυνα οι Walkers. Θα δούμε. Θα κάνει ο Καραμίτσος από την γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Και στη δεύτερη. Κατοχήνα για τους Walkers, καθώς βιάστηκε να μπει ο παίκτης ΚΟΑΛΑ. Βλάχος. Θα δούμε ένα γρήγορο καλάθι, μπορεί να αλλάξει τα πάντα τώρα. Μούλας για τρεις. Είναι άστοχος. Λογοθέτης σώζει τη φάση. Δίνει έτοιμο καλάθι στο πετσί. 63-60. Πάλι πάνω στο Μαυρονά. Να που οι Walkers εξαπολύουν την τελευταία τους μεγάλη αντεπίθεση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να κάνουν ολική ανατροπή. Μαυρονάς. Μέσα η πρώτη βολή, κρίσιμη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Μαυρονάς, ο κορυφαίος παίχτης της αναμέτρησης, πετυχαίνει δύο πολύ κρίσιμες βολές. 65-60. Λάχος θα πάρει το φάουλ. Έχουμε να δώσουμε φάουλ. 23 δεύτερα ακόμα. Για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Χαΐτογλου το rebound. Μαυρονάς. Πάρει το φάουλ. Με αυτό το άστοχο τρίποντο οι Walkers εξανέμισαν τις όποιες ελπίδες είχαν απομείνει για να ανατρέψουν την κατάσταση. Μούλα στο lay-up. Τώρα είναι ο Νούλας. Να δούμε απλά ποιο θα είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Η ΚΟΑΛΑ θα πάρει τη νίκη. Οι Walkers και ακόμα ένα παιχνίδι πάλεψαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, αλλά δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο ροζ φύλλο αγώνα. 66-61 τελικό σκορ.